Ήταν 1 Οκτωβρίου του 1979 όταν η περιοχή της Σούδας συγκλονίστηκε από την έκρηξη του Πανορμίτη. Το πλοίο που ήταν δεμένο στην προβλήτα μπροστά από την κεντρική πλατεία και είχε στα αμπάρια του 500 φιάλες με υγραέριο, κυβότια με δυναμίτιδα και βαρέλια γεμάτα βενζίνη, εκρήγνεται προκαλώντας το θάνατο ενός ανθρώπου, τον τραυματισμό εκατοντάδων και ανυπολόγιστες καταστροφές. 9 παρατέταρτο έγινε η φοβερή έκρηξη. Ήμουν στο σπίτι μου και έρχεται η μητέρα μου, η οποία κατέβηκε από το λεωφορείο που ήταν οδηγός ο κύριος Καπάκης, γιατί ένα καράβι, λέει, καίγεται. Εγώ εκείνη την ώρα ήμουνα στην εργασία μου στον άφσταθμο. Με τα μάτια μου είδα μία λαμαρίνα και έπεφτε πάνω σε ένα αυτοκίνητο. Σιτροέ για την κυριολεκτησία και το έκανε λαμαρίνα και αυτό. Από την ισχύ της έκρηξης το πλοίο κυριολεκτικά εξαφανίστηκε και τμήματά του βρέθηκαν εκατοντάδες μέτρα μακριά, ενώ το φορτίο του εκτοξεύτηκε σε ακτίνα 3 χιλιόμετρων, καταστρέφοντας σπίτια, καταστήματα, αυτοκίνητα και δημόσιες υποδομές. Άρχισα να τρέχω προς πάνω, προς την κατεύθυνση των βουνών, αντίθετα προς τα εκεί. Έχω ξεχάσει τι γίνεται. Μαζί με μένα φεύγουν κεραμίδια, πορτοπαράθυρα, τζάμια, γυαλιά. Ο ορίζοντας αρχίζει να ροζίζει, να παίρνει το ροζ χρώμα και ξαφνικά άρχιζε να γίνεται όσο το δυνατόν πιο κόκκινος. Ποιοι μας σώσανε? Το πλήρωμα αντιλήφθηκε και οι λιμενοεργάτες. Αντιλήφθηκε μία φωτιά και έβγαινε μία φωτιά. Αυτοί βγήκανε στην πλατεία, και αυτή είναι και η πραγματικότητα, αυτοί βγήκανε στην πλατεία και αρχίζανε και φωνάζανε «Φύγετε, θα γίνει έκρηξη, φύγετε». Αυτοί μας σώσανε. Η έκρηξη του Πανορμίτη χαρακτηρίζεται ως το μοναδικό ατύχημα στον ελλαδικό χώρο που συνέβη σε κατοικημένη περιοχή σε καιρό ειρήνης με τέτοιο τραγικό απολογισμό. Στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου έπεσε η δέστρα του πλοίου που ζυγίζει τουλάχιστον 400 κιλά. Είναι θαύμα που είμαστε ζωντανοί. Η Σούδα πριν από 39 χρόνια έζησε ένα εφιάλτη, αλλά και ένα θαύμα συγχρόνως. Τόση καταστροφή από τη μια, με το ελάχιστο όμως κακό από την άλλη. Αν μπορεί να θεωρήσει ως ελάχιστο την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής. Είχε διαλύσει η πλατεία, είχαν διαλύσει τα σπίτια, δεν είχε μείνει τίποτα. Στο λιμάνι της Σούδας πραγματοποιήθηκε το πρωί η καθιερωμένη εκδήλωση μνήμης για τη θλιβερή επέτειο της έκρηξης του Πανορμίτη.